Δόξα τον Κύριο αδερφή, ευχαριστούμε τον Θεό και για αυτό το βραδινό. Τον ευχαριστούμε που μας έφερε στον οίκο τον Άγιο, έκανε χάρη ο Θεός. Να διαβάσουμε αδερφή από την 909 σελίδα με τη χάρη του Χριστού. 909 σελίδα κατά Λουκά Ευαγγέλιο και 36 εδάφιο κάτω δεξιά. 909 σελίδα, 36 εδάφιο κάτω δεξιά. Παρεκάλλη δε αυτόν, είσαι εκ των Φαρισαίων να φάγει μεταυτού και εισελθόν εις την οικία του Φαρισαίου εκάθισεν στην τράπεζα. Και ειδού γινή της εν την πόλη ή της ή το αμαρτωλή, μαθούσα ότι κάθεται εις την τράπεζα εν την οικία του Φαρισαίου, έφερε αλάβαστρο μύρου και σταθήσα πλησίον των ποδών αυτού, ο πίσω κλαίουσα, ήρχισε να βρέχει τους πόδας αυτού με τα δάκρυα και σπόγγιζε με τα στρίχα της κεφαλής αυτής και κατεφύλλη τους πόδας αυτού και ήλυφε με το μύρο. Ειδών δε ο Φαρισαίος ο καλέσας αυτόν είπε καθεαυτόν, λέγον, ούτως εάν ή το προφήτης ήθελε γνωρίζει τις και οποία είναι η γηνή, τις εγγίζει αυτόν ότι είναι αμαρτωλή. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν, Σίμων, έχω να σου είπω τι. Ο δε λέγει διδάσκαλε, είπε, είχε της δανειστής δύο χρεοφυλέτας, ο εις εχρεώστη δινάρια 500, ο δε άλλος 50. Και επειδή δεν είχω να αποδώσω σοι, χάρισεν αυτά εις αμφωτέρους. Τις λοιπόν εξ αυτών είπε θέλει αγαπήσει αυτόν περισσότερον. Αποκριθείς δε ο Σίμων είπε νομίζω ότι εκείνον στον οποίον εχάρισε το περισσότερον. Ο δε είπε προς αυτόν ορθώς έκρινας. Και στραφής προς τη γυναίκα είπε προς τον Σίμωνα βλέπεις ταύτην τη γυναίκα. Εισήλθον εις την οικία σου είδωρ δια τους πόδας μου δεν έδωκας. Αυτή δε με τα δάκρυα έβρεξε τους πόδας μου και με τα στρίχα της κεφαλής αυτής εσπόγγισε. Φίλημα δε μη έδωκας αυτή δε αφής εισήλθον δεν έπαυσε κατεφυλούσα τους πόδας μου. Με έλεον την κεφαλή μου δεν ήλυψας, αυτή δε με μύρον ήλυψε τους πόδας μου. Δια τούτο συλλέγω, συγκεχωρημένη είναι η αμαρτία αυτής επολέ, διότι αγάπησε πολύ, ισόντινα δε συγχωρείται ο λίγον αγαπά. Και είπε προς αυτήν, συγκεχωρημένη είναι η αμαρτία σου. Και ήρχισαν οι συγκαθήμενοι στην τράπεζα να λέγουν σε καθεαυτούς, τι είναι ούτω ώστε και αμαρτία συγχωρεί. Είπε δε προς τη γυναίκα, η πίστη σου έσωσε, είπαγε η Σιρήνη, αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί, γιατί είναι ο Θεός μας ελευθερωτής μας και μας ελευθερώνει από κάθε τι στη ζωή μας, μας ελευθερώνει από κάθε πρόβλημα το οποίο έχουμε, στο περιβάλλον μας, στη δουλειά μας. Εγώ μπορώ να σκεφτώ στη δουλειά μου που πάρα πολλές φορές με έχει ελευθερώσει, με έχει φυλάξει από δύσκολες καταστάσεις, ακόμη και από ανθρώπους οι οποίοι με δυσκόλευαν και μπορώ να θυμηθώ ότι μου φέρναν ταραχή, ο Θεός τους απομάκρυνε από δίπλα μου. Με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, κατά χάριν αδερφοί, και ο Θεός πραγματικά ελευθερώνει τα παιδιά Του από την αμαρτία αρχικά και τα ελευθερώνει και από οποιαδήποτε δεσμά ο διάβολος θέλει να μπλέξει και κυρίως την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ή σημάς αμαρτίαν, καθώς και ο Κύριος μας το λέει ότι υπάρχουν αμαρτίες στη ζωή μας, ή μία αμαρτία ίσως, που εύκολα ο άνθρωπος πέφτει. Άλλη αμαρτία είναι για τον καθέναν από εμάς ξεχωριστά, άλλη για σένα, άλλη για μένα. Αλλά ο καθένας από εμάς, αδερφοί, ξέρει στη ζωή του από τι, γιατί πρέπει να αγωνιστεί ιδιαίτερα. Και ο Θεός μας το φανερώνει αυτό στη ζωή μας, βλέποντας την οδό μας και την πορεία μας, διαβάζοντας το Λόγο του Θεού. Αν διαβάζω το Λόγο του Θεού και προσεύχομαι, ο Θεός μου συγκρίνει την κατάστασή μου, το περπάτημά μου, την πορεία μου, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, που είναι ως καθρέφτης ο Λόγος του Θεού. Και βλέπουμε το Λόγο του Θεού, πολλές φορές δεν τον καταλαβαίνουμε, αλλά έρχεται όμως το Πνεύμα το Άγιο, μας τον φανερώνει, μπαίνει μέσα στην καρδιά μας και ο Κύριος λέει τώρα που τον έμαθες το Λόγο του Θεού, κάν τον πράξη. Και ο άνθρωπος γνωρίζοντας ποιος είναι ο Λόγος του Θεού, πρέπει πάντοτε να εξετάζει αυτόν αν βρίσκεται εν την πίστη. Να εξετάζει αυτόν αν είναι μέσα στο θέλημα αυτού. Και αν βλέπεις στη ζωή σου κάτι το οποίο σε δυσκολεύει, σε μπλέκει εύκολα, αγωνίζεσαι γι' αυτό λίγο, τότε πάρε απόφαση να αγωνιστείς περισσότερο για αυτό το οποίο μπλέκεις, σε αυτό το οποίο μπλέκεις. Δεν θέλουμε οι μικρές αλόπεκες να μας παίρνουν τον καρπό. Δεν θέλω να αγωνίζομαι για όλα
τα άλλα, τα πνευματικά ίσως, και για αυτό το οποίο ξέρω ότι με δυσκολεύει, με πηγαίνει προς τα πίσω, δεν με αφήνει να έχω παρησία, δεν μπορώ να πλησιάσω το Θεό με όλη μου την καρδιά, να μην του δίνω σημασία, αλλά ιδιαιτέρως να αγωνιστούμε, αδερφοί, οτιδήποτε υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα σε εμάς και τον Κύριο, να πλησιάσουμε το Θεό και να Του ζητήσουμε να μας ελευθερώσει. Αν δεν είναι αμαρτία, αν είναι ίσως παράβαση ή μια αδυναμία ή οτιδήποτε βλέπουμε ότι ο Θεός, βλέπουμε ότι στη ζωή μας αυτό μας πηγαίνει προς τα πίσω πνευματικά, πρέπει να αγωνιστούμε, αδερφοί. Και ευχαριστούμε για το Λόγο του Θεού, που ο Λόγος του Θεού έχει πολλά παραδείγματα μέσα από τη Γραφή για ανθρώπους οι οποίοι αγωνίστηκαν, για ανθρώπους οι οποίοι θυσίασαν τον εαυτό τους, πλησίασαν τον Θεό. Παραδείγματα πώς έχει ο Θεός μέσα από τη Γραφή για θεραπείες, για ελευθερία από αμαρτίες. Και ο Θεός πολλές φορές, αδερφοί, επειδή δεν καταλαβαίνουμε, μιλάει παραβολικά. Συνήθιζε να μιλάει παραβολικά ο Κύριος για να καταλάβουν οι άνθρωποι. Και μέσα από τα γεγονότα κιόλας τα οποία διαβάζουμε μέσα στη Γραφή, παίρνουμε παραδείγματα. Και αυτή η γυναίκα, αδερφή, είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα μέσα από τη Γραφή, το οποίο χτύπησε στην καρδιά μου όταν το διάβαζα. Και αν προσέξουμε, αυτή η γυναίκα πλησίαζε το Θεό κλαίουσα. Και τι δηλώνει, αδερφή, όταν κλαίμε μπροστά στον Κύριο? Δηλώνουμε ότι είμαστε αδύναμοι. Κατανοούμε ποιοι είμαστε. Έχουμε έρθει σε Αυτόν. Πολύ σημαντικό άνθρωπος να έρχεται σε Αυτόν. Πολύ σημαντικό άνθρωπος να μην νομίζει ότι προχωράει καλά, αν και ο Θεός μπορεί να έκανε χάρη στη ζωή του και να προχωράει καλά, αλλά να έρχεται σε Αυτόν και να καταλαβαίνει ότι ο Θεός έβαλε τη δόξα Του μέσα σε αυτό το στράκινο σκεύος. Να καταλαβαίνει ότι ο Θεός έχει κατοικήσει σε εμάς μέσα σε ένα σκεύος το οποίο φθήρεται, μεγαλώνει, πονάει, περνάνε τα χρόνια. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού? Αν και ο εξωτερικός ο άνθρωπος φθήρεται, ο εσωτερικός πρέπει να ανανεούται. Και αν ο άνθρωπος έρθει σε Αυτόν, καταλαβαίνει ότι η ανανέωση του χθες δεν είναι ικανή να με κρατήσει ανανεωμένο και αύριο. Άρα ο αγώνας μου που έκανα μέχρι σήμερα, δόξα στο Θεό, με κράτησε μέχρι σήμερα, με τη χάρη του Θεού, με βοήθησε ο Θεός να μείνω στον Κύριο, αλλά ο αγώνας, αδερφοί, δεν τελείωσε, συνεχίζεται. Και αν πηγαίνω στον Κύριο γνωρίζοντας ποιος είμαι και κλαίω πλησιάζοντας το Θεό, ό,τι έχω και δεν έχω θα το δώσω στον Κύριο. Ό,τι έχω στη ζωή μου θα καταλάβω ότι μου το έχει χαρίσει ο Θεός και θα το αφιερώσω σε Αυτόν. Και αυτή η γυναίκα, αδερφή, κατάλαβε ποια είναι, λένε, ή το αμαρτωλή. Η ζωή της προφανώς θα ήταν γνωστή σε όλο τον κόσμο ότι αυτή η γυναίκα είναι μέσα στην αμαρτία. Και ο Θεός μας ελευθέρωσε από την αμαρτία, αδερφή, και Τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Και Τον δοξάζουμε. Αλλά και αν η αμαρτία πάλι έρθει γύρω μας, έχουμε ανάγκη το αίμα του Χριστού πάλι. Έχουμε ανάγκη να πλησιάσουμε το Θεό. Και αυτή έμαθε ότι κάθεται ο Κύριος στην οικία εκείνη του Φαρισαίου και στάθηκε δίπλα στον Κύριο και έκλαιγε. Έκλαιγε, έκλαιγε, έκλαιγε. Φαντάζεστε, αδερφοί, αυτή την εικόνα. Εγώ τον εαυτό μου βάζω καμιά φορά, τον φέρνω ενώπιον του Θεού και από την παρουσία του Θεού δεν μπορώ να σταθώ. Κλαίω συνέχεια. Και τι σκέφτομαι? Τι έκανα? Τι είπα? Τι σκέφτηκα? Και μου φανερώνει ο Θεός τελικά για ποιον υπάρχεις, για ποιον ζεις, για ποιον τρέχεις. Και καταλαβαίνω, αδερφοί, ότι δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο για το οποίο πρέπει να κλαίμε. Άλλο πρόσωπο για το οποίο να αγωνιζόμαστε. Και έρχεται στην προσευχή μου, αδερφοί, η παρουσία του Θεού, ο Χριστός. Θα το έχετε νιώσει κι εσείς, αδερφοί, θα το έχετε ζήσει όλοι. Ότι έρχεται ο Χριστός και εκείνη τη στιγμή πολλές φορές δεν μπορούμε ούτε να Του μιλήσουμε, ούτε να Του πούμε, ούτε να Του ζητήσουμε. Μόνο το έλεος αυτού ζητάμε. Και το αίμα του Ιησού Χριστού, και έρχεται το αίμα του Ιησού Χριστού, μας πλένει, μας καθαρίζει. Και τι κάνουμε? Κλαίμε. Και κλαίμε από χαρά, αδερφοί. Όχι από λύπη, από χαρά κλαίμε. Γιατί?
γιατί συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες μας οι πολλές. Γιατί ήρθε ο Θεός και κατοίκησε σε αυτό το στράκινο σκεύος. Γιατί συνειδητοποιώ και μου δίνει το Πνεύμα το Άγιο μου, ανοίγει τη διάνοια να καταλάβω ποιος είμαι και ποιος ήρθε μέσα μου. Και σε ποιον μέσα μένω εγώ. Και σε ποιο περιβάλλον βρίσκομαι. Και σε ποιον απευθύνομαι. Και αν απευθύνεσαι στο Θεό που σε ακούει και απαντάει απροσωπολήπτος, έχει την καρδιά σου ταπεινή. Έχει την καρδιά σου, κράτησε τον εαυτό σου σε χαμηλή θέση. Και γιατί μας το λέει αυτό ο Θεός? Γιατί είναι ασφαλέστερη αυτή η οδός. Αν πάω στον Κύριο ως ένοχος, ο Θεός θα έρθει να μου συγχωρήσει τις αμαρτίες μου τις πολλές. Είναι πολλές οι αμαρτίες μας, πάρα πολλές. Τι να σας πω, αδερφοί, εγώ αισθάνομαι πολλές φορές μπαίνω στην εκκλησία και λέω, όλοι οι αδερφοί γύρω μου είναι πολύ αγιότεροι μου. Τους καλύτερους αδερφούς έχω. Τα καλύτερα αδέρφια. Ποιος μπορεί να πει ότι είναι καλύτερος αδερφή? Θεωρείται αλλήλους υπερέχοντες. Είναι το φρόνημα του Χριστού αυτό. Ο αδερφός μου, αν και έπεσε, είναι καλύτερος από μένα. Γιατί θα πάει να ζητήσει συγχώρεση από τον Κύριο, ο Κύριος θα τον πλύνει, θα τον καθαρίσει και θα σταθεί πάλι άγιος στην παρουσία του Θεού. Εγώ τι θα κάνω? Να ζητήσω το αίμα του Χριστού, να τρέξω να ζητήσω το αίμα του Χριστού, να τρέξω να πάω στην προσευχή, κλαίων στον Κύριο, όχι μόνο από λύπη, αλλά και από χαρά, γιατί ο Θεός στη ζωή μου έκανε θαυμάσια και θα κάνει θαυμάσια και μεγαλεία. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί αυτό δεν το λέμε γιατί το ακούμε, γιατί το διαβάζουμε το λέμε και γιατί έχουμε πίστη και ελπίδα στην καρδιά μας ότι ο Θεός το καλό έργο που άρχισε στη ζωή μας θα το επιτελέσει έως τέλους. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Και κατεφύλλει, εσπόγγιζε λέει με τα μαλλιά της, τα δάκρυά της και κατεφύλλει τα πόδια του Ιησού. Φανταστείτε τι θυσία, αδερφοί, έκανε αυτή η γυναίκα. Πώς αισθανόταν μπροστά στον Χριστό. Πώς αισθανόταν απέναντι, δίπλα της καθόταν ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Μέσα στην εκκλησία κατοικεί ο Κύριος, αδερφοί. Στεκόμαστε και γύρω μας είναι η παρουσία του Θεού. Περπατάει ο Κύριος, αδερφοί. Και αυτό ξέρετε τι ευκαιρία είναι. Ευκαιρία να μετανοήσω, ευκαιρία να τον πλησιάσω, ευκαιρία να του μιλήσω. Και έρχεται ο Θεός και μας επισκέφτεται και αυτό το βράδυ, αδερφοί, και κάθε φορά που τον ζητάμε και κάθε φορά που προσευχόμαστε και σου λέει, σου δίνω ευκαιρία αυτή την ώρα. Μίλησέ μου. Άνοιξε την καρδιά σου. Μην κρατάς την αμαρτία μέσα σου. Πες τη σε μένα εγώ να σε ελευθερώσω. Πλησίασέ με. Και ο Θεός, αδερφοί, θέλει να ελευθερώσει. Και μην κρατάς τη ζωή σου και στην καρδιά σου παράπονα για τους αδελφούς σου. Α, κάτι σου έκανε, δεν πειράζει, συγχώρεσέ τον, θα σου συγχωρήσει ο Κύριος τις αμαρτίες σου, τις πολλές. Ο Κύριος σε αυτούς τους δύο για τους οποίους μίλησε, στο Σίμων χρωστάγανε ο ένας πολλά και ο άλλος λίγα. Και τους τα χάρισε. Και τον ρώτησε, για αυτούς τους δύο, ποιος από τους δύο θα είναι πιο πολύ χρεώστης αυτόν, σε αυτόν που του διαγράφησαν πολλά, που του συγχωρέθηκαν πολλά. Δίκιο λέει έχεις. Καλώς λες. Και αδερφοί, ο Θεός στη ζωή μας, δεν μπορούμε να πούμε ότι έκανε λίγα, έκανε πολλά. Και θα κάνει ακόμη περισσότερα. Και οι αμαρτίες μας που ήταν πολλές, συγχωρήθηκαν όλες, αδερφοί. Και το αίμα του Ιησού Χριστού, όσο είμαστε εδώ στη γη, ρέει και τρέχει συνέχεια, δίνοντας ευκαιρίες στη ζωή σου, στο περπάτημά σου, δίνοντας ευκαιρίες για κάθε έναν από εμάς, αδερφοί. Σου δίνει ευκαιρία ο Θεός τον καιρό της μακροθυμίας που ακόμη έχουμε εδώ στη γη. Σου δίνει ευκαιρία να τον πλησιάσεις και να ζητήσεις από Αυτόν να κάνεις μια νέα αρχή μαζί Του. Και αυτά τα οποία κάνει ο Θεός είναι, αδερφοί, θαυμάσια και μεγαλεία. Και λέει, στραφής προς τη γυναίκα, την κοίταγε και είπε στο Σίμωνα, τη βλέπεις αυτή τη γυναίκα? Του δίνει και παράδειγμα, αδερφοί. Στην οικία σου ήρθα, εσύ νερό δεν μου δώσες. Αλλά αυτή με τα δάκρυά της έβρεξε τα πόδια μου.
και με τις τρίχες της με σκούπισε. Φίλημα δεν μου έδωσες. Αυτή δεν έπαυσε κατά φιλούσε τους πόδας μου. Καταλαβαίνετε, αδερφοί, πώς φαίνεται η θυσία μας στον Κύριο και πόσο προσέχει ο Θεός τη θυσία μας. Τι είναι αυτό το οποίο στη ζωή μας, αδερφοί, δεν μπορούμε να το δώσουμε θυσία για τον Κύριο? Το χρόνο μας, τη ζωή μας ολόκληρη, αυτό που μας αρέσει, αυτό το οποίο σκεφτόμαστε, αυτό που αγαπάμε. Θυσίασέ το στο Θεό. Αυτό το οποίο σου δώσε ο Θεός, δώσ' το σε Αυτόν. Ό,τι έχουμε, αδερφοί, ο Θεός μας το χάρισε. Ό,τι έχεις, ο Θεός το έδωσε. Και λέει ο Λόγος του Θεού, τι καυχάσεως μη λαβών σαν να μην το έλαβες. Και σαν να το είχες μόνο σου, ο Θεός σου το έδωσε. Δώσε από τη ζωή σου, τη ζωή σου ολόκληρη. Δώσ' τη στο Χριστό. Και ο Θεός λέει, με έλειον την κεφαλή μου, δεν άλυψες, αυτή με μύρο έλειψε τους πόδας μου. Ευχαριστούμε τον Θεό για τα παραδείγματα, αδερφοί, του Λόγου του Θεού, για τα γεγονότα. Και δια τούτο λέει, συλλέγω, συγκεχωρημένε είναι οι αμαρτίες της. Οι πολλές, διότι αγάπησε πολύ. Και ας το προσέξουμε, αδερφοί, αν αγαπάς πολύ τον Θεό, πολλά θα σου συγχωρηθούνε. Αν τον αγαπάς λίγο, λέει, σε όποιον αγάπησε λίγον, ισότι να λέει δεν συγχωρεί το λίγον, ο λίγον αγαπά. Με όλη σου την καρδιά να αγαπάς τον Κύριο. Με όλη μας την καρδιά να τον πλησιάζουμε. Μην αφήνουμε την καρδιά μας σε άλλα πράγματα, να αγαπάνε άλλα πράγματα. Αγάπα τον Χριστό με όλη σου την καρδιά. Και άρχισαν να ρωτάνε όλοι, ποιος είναι αυτός ο οποίος ακόμη λέει και αμαρτίες συγχωρεί? Δεν είχαν καταλάβει. Αλλά αδερφοί, το αίμα του Ιησού Χριστού μας πλένει, αδερφοί, μας καθαρίζει. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Και ξέρετε τι θέλει ο Θεός, αδερφοί, αυτόν τον έσχατο καιρό να μας ετοιμάσει. Και μας δίνει τις ευκαιρίες. Και όπου και αν διάβασα σήμερα, αδερφοί, στη γραφή, όπου και αν έπεφτε το μάτι μου, συνέχεια ο Θεός μου δίνει μήνυμα ετοιμασίας. Να ετοιμαστούμε. Θέλει ο Θεός αυτόν τον καιρό, ο οποίος σου απομένει και είναι λίγος, να τον εκμεταλλευτείς για να ετοιμαστείς. Θες να ετοιμαστείς, να σταθείς μπροστά στο βήμα του Χριστού, έτοιμος. Όταν έρθει ο Κύριος να σε βρει με λαμπάδα και όμενη, ετοιμάσου. Πάρε το χρόνο αυτό το οποίο σου δίνει ο Θεός και εκμεταλλεύσου το, εξαγόραζέ τον. Και δεν έχουμε, αδερφοί, το χρόνο για δικαιολογίες. Και αν σκεφτήκαμε ότι μεθαύριο ή άλλη μέρα θα διορθώσω τα ελλείποντα, τώρα να τα διορθώσουμε, αδερφοί. Λέει ο Λόγος του Θεού, σε ένα σημείο που διάβασα, αγωνίζεται ο Θεός, αδερφοί, και λέει, αυτός, λέει, ο Θεός της ειρήνης ήθελε να σας αγιάσει ολοκλήρως. Ολοκλήρως θέλει να κάνει αγιασμό στη ζωή μας, να είμαστε άγιοι και καθαροί. Για να διατηρηθεί το πνεύμα μας και η ψυχή μας και το σώμα μας άμεμπτο στην παρουσία του Θεού. Τι αγωνίζεται λοιπόν ο Θεός? Μέχρι να έρθει η στιγμή που θα ακουστεί η σάλπιγγα του Θεού, αγωνίζεται ο Θεός να είμαστε άγιοι και να μην έχουμε μομφή. Να σταθούμε μπροστά στον Κύριο και η ψυχή μας και το πνεύμα μας να διατηρηθούν ολόκληρα. Και ο Θεός, αδερφοί, θυσιάστηκε για μας. Ποιος είμαι εγώ να μην θυσιάσω αυτό το λίγο που μου ζητάει ο Θεός, θυσίασέ το. Και ξέρετε τι κάνει ο Θεός, αδερφοί, υπομονή με μας. Μας περιμένει. Και ο Θεός, σε όποιον δεν έχει δύναμη, θα του δώσει και δύναμη, αδερφοί. Ο Θεός θέλει να σου δώσει δύναμη. Και να μην φοβάσαι ότι ο Θεός δεν σε ακούει. Να μην απογοητεύεσαι ότι επειδή αγωνίστηκε στην προσευχή ο Θεός δεν θα απαντήσει, να είσαι σίγουρος και να έχεις τη βεβαιότητα μέσα στην καρδιά σου ότι ο Θεός λέει δεν ατονεί, λέει δεν εγνώρισας, δεν ήκουσας ότι ο αιώνιος ο Θεός, ο Κύριος, ο ποιητής των άκρων της γης, μας φανερώνει ακόμη ο Θεός και πάλι ποιος είναι. Και τι λέει, δεν ατονεί και δεν αποκάμνει. Μην αποκάμεις, ούτε ο Θεός απέκαμε, θα σου δώσει δύναμη. Μην ατονείς, ο Θεός θα σε ενδυναμώσει.
Δεν εξιχνιάζεται η φρόνηση αυτού. Τι κάνει? Δίνει ισχύ στους συντονισμένους και αυξάνει τη δύναμη στους αδυνάτους. Πες στον Κύριο, είμαι αδύνατος. Φανέρωσε τον εαυτό σου. Δεν μπορώ να πράξω το θέλημα του Θεού. Καλώς ακούω το θέλημα του Θεού. Ωραία τα ακούω τα λόγια του Θεού. Καλώς ακούγεται το κήρυγμα στην εκκλησία. Όμορφος είναι ο λόγος του Θεού. Όμως εγώ δεν μπορώ να τον πράξω. Φανέρωσε στον εαυτό, στον Κύριο την αδυναμία σου για να ενδυναμωθείς από την παρουσία του Θεού. Και ο Θεός θα σου δώσει δύναμη σαν ατονισμένος που είσαι. Θα αυξήσει τη δύναμή σου γιατί θα του πεις ότι είσαι αδύνατος. Όλοι λέει θα ατονίσει, θα ατονίσωση. Και οι νέοι και οι εκλεκτοί και οι εκλεκτοί νέοι, όλοι θα ατονίσωση. Όμως λέει αυτοί που προσμένουν τον Κύριο θα ανανεώνουν τη δύναμη αυτών. Και θα θέλουσι αναβεί με πτέρυγα ως αετή, θέλουσι τρέξει και δεν θέλουσι αποκάμει. Γι' αυτό πάρε δύναμη από τον Κύριο και τρέχα. Τρέχα στον αγώνα τον καλό τον οποίο ο Θεός έφερε στη ζωή σου. Επέτρεψε ο Θεός στη ζωή σου γεγονότα. Επέτρεψε στη ζωή σου να έχεις το περιβάλλον σου αυτούς τους ανθρώπους γύρω σου. Επέτρεψε ο Θεός στη ζωή σου να είσαι σε αυτή την εκκλησία. Είναι αυτό το σχέδιο του Θεού για τη ζωή σου. Δέξου το και πάρε δύναμη από το Θεό για να προχωρήσεις σε αυτό το καλό σχέδιο που έχει ετοιμάσει ο Θεός για σένα. Θα σου δώσει δύναμη ο Θεός. Θα αυξήσει τη δύναμή σου ο Κύριος. Θα σου πάρει το φόβο ο Θεός. Θα σε αγιάσει ο Κύριος. Και τρέχα για να μην αποκάμεις. Και όσο τρέχεις και ο Θεός σε επισκέπτεται, θα σου δίνει δύναμη και δεν θα αποκάμεις. Δεν θα λες δεν τα κατάφερα. Δεν θα λες πώς θα προχωρήσω άλλο. Θα δοξάζεις τον Θεό γιατί θα ξέρεις ότι ο Θεός είναι μαζί σου. Θέλω ο Θεός να είναι μαζί μου και να με βεβαιώνει γι' αυτό. Αν τον πλησιάζεις τον Θεό, ο Θεός θα σε πληροφορεί γι' αυτό. Ότι είναι μαζί σου. Δεν θέλω να προχωράω, αδερφή, μόνος μου. Μην προχωράς μόνος σου. Μην αποφασίζεις για τον εαυτό σου. Μην παίρνεις αποφάσεις που φαίνονται στα μάτια σου καλές και όμορφες. Δεν γνωρίζεις το μέλλον σου. Δεν γνωρίζεις τις δυνάμεις σου. Δεν γνωρίζεις τα ανεξιχνίαστα αυτά τα οποία θα κάνει ο Κύριος. Δεν γνωρίζεις ότι κάποια στιγμή, αν δεν πάρεις τη δύναμη του Θεού, θα αποκάμεις. Και ο Θεός, αδερφοί, θέλει να μας κάνει, να μας καταστήσει όλους έτοιμους για την ουράνια βασιλεία. Δεν θέλω να ζω, αδερφοί, μέσα σε αυτή τη γη. Όσο ο Θεός επιτρέπει να ζω, έχοντας το φρόνημα του κόσμου. Γιατί το φρόνημα του κόσμου είναι πολύ εύκολο να μπει μέσα στη ζωή μου. Το κοσμικό φρόνημα, η απογοήτευση, το τι θα γίνει για την επαύριο. Αρκετό είναι το κακό της ημέρας. Θα με ρημνήσει ο Θεός και για την αύριο. Μη με ρημνάς τι θα φας και τι θα πιεις. Θα με ρημνήσει ο Θεός και γι' αυτό. Μη με ρημνάς ο Θεός πώς θα απαντήσει. Ανεξιχνίαστες είναι οι βουλές του. Και δεν θέλω στη ζωή μου να έρθει αυτό το κοσμικό φρόνημα και η απογοήτευση του διαβόλου που απογοητεύει τον άνθρωπο και τον διώχνει μακριά από την παρουσία του Θεού. Θέλω να ζω μέσα στην παρουσία του Θεού, μέσα στον κόσμο, αλλά να είμαι αγωνιζόμενος. Θέλω να ζω μέσα στον κόσμο, μήπως ο Θεός με χρησιμοποιήσει και γίνω αίτιο σωτηρίας για τους γύρω μου. Και θέλω στη ζωή μου, αδερφοί, πρώτον να κοιτάω τον πνευματικό μου αγώνα, τον προσωπικό, για να μην αγώνεις άλλους κηρύξων σε άλλους και εγώ φανώ αδόκιμος. Θέλω στη ζωή μου να υπάρχει μια ισορροπία πνευματική. Θέλω στη ζωή μου ο Θεός να προπορεύεται, να με οδηγεί. Δεν είναι δύσκολο, αδερφοί. Αν έχεις ταπεινή καρδιά, ο Θεός θα σε παρηγορήσει. Τους ταπεινούς παρηγορεί ο Θεός. Αυτοί οι οποίοι δεν είναι ταπεινοί λένε δεν έχω ανάγκη παρηγοριάς, έχω τη δύναμή μου. Τι είπε ο πλούσιος, ο άφρον πλούσιος. Ψυχή, έχεις αγαθά για έτη πολλά. Φάε, πίε και εφραίνου. Χωρίς να ξέρει τι θα του γίνει αύριο ή το ίδιο βράδυ τι θα γινόταν στη ζωή του. Εμείς τι έχουμε, αδερφοί? Να ησυχάζουμε με την ειρήνη που μας δίνει ο Θεός και πάντοτε ο Θεός έδινε την ειρήνη τους ανθρώπους. Να ησυχάζουμε με την ειρήνη που μας δίνει ο Θεός και να είμαστε ήσυχοι ότι το μέλλον μας είναι στα χέρια Του. Θέλεις το μέλλον σου να είναι στα χέρια Του? Εμπιστεύσου Τον με όλη σου την καρδιά.
θέλει στη ζωή σου το θέλημά του να γίνεται στη ζωή σου πάντοτε. Μη λες εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ, Κύριε. Ξέρετε τι κάνω, αδελφοί. Πολλές φορές λέω εγώ. Δεν το λέω, αυτό κάνω. Δεν ρωτάω το Θεό, απλά. Δεν λέω εγώ ξέρω, απλά τι κάνω. Δεν ρωτάω το Θεό και κάνω αυτό που θέλω. Αλλά άλλες φορές ο Θεός, έλα που επιτρέπει αδιέξοδο και δεν ξέρω τι να κάνω. Και εκεί έρχομαι σε Αυτόν. Και λέω, Κύριε, τι να κάνω, δεν ξέρω. Από εδώ να πάω αδιέξοδο, από εκεί να πάω αδιέξοδο. Φανέρωσέ μου το δρόμο σου, φανέρωσέ μου το θέλημά σου. Και είναι η ασφάλειά μας, αδερφοί, αυτό. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα. Να είμαστε ήσυχοι, αδερφοί, ότι ο Θεός μεριμνά για τη ζωή μας. Να είμαστε ανήσυχοι αν εμείς αναγωνιζόμαστε. Δεν θέλει ο Θεός να κοιμάμαι στον πνευματικό αγώνα τον οποίο ο Θεός μου έχει αφήσει μπροστά μου. Θέλει να ετοιμάζομαι για να το συναντήσω. Και αυτός ετοιμάζεται να μας συναντήσει. Και όπως ακούσαμε πριν, αδερφοί, από το Λόγο του Θεού και από τον αδέρφο μας, που ο Κύριος μίλησε, τα οικήματα ετοιμάζονται. Όταν υπάρχει μια μεγάλη γιορτή, υπάρχουν ετοιμασίες. Στρώνονται καλά τραπεζομάντιλα, μεγάλα τραπέζια, δίνονται προσκλήσεις. Το μαθαίνουν όλοι όσοι πρέπει να είναι. Και ο Θεός, αδερφοί, τι έκανε, μοίρασε προσκλήσεις για την τράπεζα του ουρανού. Για τα οικήματα τα οποία μας ετοιμάζει. Την έχουμε την πρόσκληση στα χέρια μας. Να πάμε στο γάμο, αδερφοί. Με καθαρό ημάτιο, το οποίο θα το λευκάνει ο Χριστός. Και όσο υπάρχουμε, αφήνει ο Θεός, δίνει, κάνει χάρη ακόμη να είμαστε στη γη αυτή, να τρέχουμε γι' Αυτόν, να τρέχουμε στον πνευματικό αγώνα και ο Θεός, αδερφοί, δεν θα μας αφήσει, δεν θα μας εγκαταλείψει. Θα σου δώσει δύναμη Πνεύματος Αγίου να λαλείς τα λόγια του Θεού και εσύ να ελαττώνεσαι και ο Κύριος να αυξάνει. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Αμήν.